Χαίρετε. Το πολωνικό θα συζητήσουν αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλου που βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος θα μείνει στη Βελγική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει και στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στη σύνοδο αυτή, που είναι συνέχεια εκείνης του Λονδίνου, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός της κοινότητας, η αγροτική πολιτική και τα θέματα των γαλακτοκομικών προϊόντων των βορείων χωρών και των προϊόντων των χωρών της Μεσογείου. Επιστολές προς όλους τους πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Αθήνα απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλος. Όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις επιστολές αυτές ο Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε τις θέσεις της χώρας μας για το πολωνικό. Στις επιστολές του αυτές, ο κ. Χαραλαμπόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων και τα εξής. Πρώτον, η Ελλάδα καταδικάζει αναμφισβήτητα την επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία, που σημαίνει ασφαλώς την αναστολή των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, καθώς επίσης και της δραστηριότητας της αλληλεγγύης. Δεύτερο, η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της Σοβιετικής Ενώσεως στις εξελίξεις του πολωνικού, αλλά επισημαίνει παράλληλα ότι δεν έχει σημειωθεί μια πέραν πάσης αμφισβητήσεως σοβιετική στρατιωτική επέμβαση στην Πολωνία, ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί ο αναμφισβήτητος ρόλος που διαδραματίζει η Μόσχα στα πλαίσια του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τρίτο, η Ελλάδα είναι αντίθετη με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων ή ασδήποτε άλλης πολιτικής διαδικασίας που θα είχε σαν συνέπεια την ολοκληρωτική μετοπική αναμέτρηση των δύο στρατιωτικών συνασπισμών με αφορμή το πολωνικό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα διακυβευόταν η ειρήνη, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Μια τέτοια μετοπική αναμέτρηση με αφορμή το πολωνικό, εκτός των μεγάλων αυτών κινδύνων για την ειρήνη, θα υπέσκαπτε και τις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό. Τέταρτο, η επιβολή κυρώσεων, άσχετα με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτή καθεαυτή θα επιτείνει τη σύγκρουση και στο εσωτερικό της Πολωνίας και δεν θα βοηθήσει, αντίθετα μάλιστα, τον δοκιμαζόμενο πολωνικό λαό. Υπενθυμίζονται οι θέσεις που είχε πάρει δημόσια το Σεπτέμβριο του 1980 ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχε τονίσει: «Η αλληλεγγύη είναι ένα κίνημα αυτοδιαχειριζόμενο, γνήσια σοσιαλιστικό, με πλήρη λαϊκή συμμετοχή και ότι σαν κίνημα τέτοιας δομής και δράσης αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού αλλά και για το δυτικό καπιταλιστικό κόσμο». Και κατέληγε τότε ο κ. Παπανδρέου ότι εκείνο που δεν χρειάζεται η αλληλεγγύη είναι η ενίσχυσή της από τη Δύση και ότι το πολωνικό έχει ανάγκη από προσεκτικούς χειρισμούς και όχι με τοπικές αναμετρήσεις. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ορισμένες απαγορεύσεις που ίσχυαν μετά την επιβολή του στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία, όπως η λογοκρισία στις ανταποκρίσεις των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων, έχουν πάψει να ισχύουν. Η βρετανική εφημερίδα Observer γράφει ότι οι συνθήκες στα πολωνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η τροφή είναι αρκετή και σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίστηκε θετικά το πρόβλημα της θέρμανσης. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα άρχισε να αναζητάει νέους δρόμους για την αναδιάρθρωσή του. Στην πρώτη σύσκεψη των στελεχών του κόμματος πήρε μέρος και ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι, ενώ το Reuters σε ανταπόκρισή του επισημαίνει ότι άρχισε ένας εντατικός ενδοκομματικός αγώνας, δεδομένου ότι πολλοί Πολωνοί πιστεύουν ότι το κόμμα του οποίου πολλά στελέχη μετήχαν στην αλληλεγγύη πρέπει να διαλυθεί και να αναδομηθεί. Απόψε εξάλλου έφτασε στη Μόσχα για επίσημη επίσκεψη ο Πολωνός Υπουργός των Εξωτερικών κύριος Τζότζεφ Τσίρε, τον οποίον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Σοβιετικής Πρωτεύουσας ο συνάδελφός του κύριος Αντρέι Γκρόμικο. Διπλωματικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι ο κύριος Τσίρε θα εκθέσει στην ηγεσία του Κρεμλίνου την πλήρη κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία στις 4 εβδομάδες που πέρασαν από τότε που επιβλήθηκε ο στρατιωτικός νόμος. Ο Πολωνός αντιπρόεδρος Γιάννους Ομπαντόφσκι, που είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα της χώρας του, δήλωσε ότι η Δύση με τις οικονομικές της κυρώσεις δυσκόλεψε την κατάσταση στην Πολωνία, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να σωθεί μόνο με τη βοήθεια των συμμάχων της στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Προσέθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η Πολωνία χρειάζεται τη δυτική τεχνολογία, όπως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια κάθε τρίμηνο, για να ανταπεξέλθει στις εισαγωγές της. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, κ. Αλεξάνδερ Χέικ, δήλωσε πηγαίνοντας για τις Βρυξέλλες ότι αναμένει από τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ να δεχθούν ότι πίσω από το πολωνικό βρίσκεται η Σοβιετική Ένωση. Αλλά
μέσα σε όλα τα προβλήματά της η Πολωνία έχει να αντιμετωπίσει και τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Στην κεντρική Πολωνία 2.000 άτομα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε πολλά χωριά που απειλούνται από την πλημμύρα του ποταμού Βιστούλα. Ενώ 20.000 άτομα είναι έτοιμα να φύγουν από τα σπίτια τους μόλις ειδοποιηθούν σχετικά το ραδιοσταθμό της Βαρσοβίας. Επίσης, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βαρσοβίας ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη στην επαρχία Κονίν, όπου τα νερά του Βάρτα απειλούν να καταστρέψουν τα φράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Γεωργίας μεταξύ του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Μωραΐτη και εκπροσώπων των εξαγωγείων Εσπεριδοειδών για να εξεταστεί η ταχύτερη δυνατή πραγματοποίηση της εξαγωγής 20.000 περίπου τόνων λεμονιών προς την Πολωνία στα πλαίσια της ειδικής συμφωνίας που έχει κλειστεί μεταξύ των δύο χωρών. Την Παρασκευή υπογράφηκε απόφαση από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για την χρηματοδότηση της εξαγωγής. Αύριο επίσης θα εξεταστούν οι δυνατότητες για επίσκεψη της απορρόφησης των πορτοκαλιών από τις βιομηχανίες χυμοποίησης. Σήμερα τέλος, μετά την αναγγελία των πρόσθετων εξαγωγών προς τη Σοβιετική Ένωση, παρατηρήθηκε αυξημένη διάθεση του προϊόντος στις περιοχές παραγωγής εσπεριδοειδών και ιδιαίτερα στην Κορινθία. Αύριο το απόγευμα η Βουλή ξαναρχίζει τις εργασίες της μετά τις διακοπές των εορτών. Πρώτο στην ημερήσια διάταξη νομοθετικής εργασίας είναι το νομοσχέδιο για την εγγραφή των μαθητών στα Λύκεια. Η συζήτησή του είχε αρχίσει πριν τις διακοπές. Την Τρίτη η Βουλή θα ασχοληθεί με κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από αύριο, ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, απεργούν και πάλι οι εργαζόμενοι στις ξένες αεροπορικές εταιρείες. Τα δρομολόγια της Ολυμπιακής και της Swissair θα εκτελούνται κανονικά γιατί το προσωπικό τους δεν απεργεί. Συνελήφθη ο Δημήτριος Τσεκούρας, 38 ετών, Τσοπάνης, που καταζητούνταν για τη δολοφονία της 16χρονης Εκατερίνης Χασάπη έξω από την κοινότητα Κιβερίου Άργους, όπου έβοσκε πρόβατα. Η Χασάπη πυροβολήθηκε 3 φορές με κυνηγετική καραμπίνα στο πρόσωπο, στο στήθος και στα χέρια. Και μερικές ακόμα εξωτερικές ειδήσεις. Το πρακτορείο ειδήσεων του Σουδάν σε αποψινά του τηλεγραφήματα ισχυρίζεται ότι η απόπειρα πραξικοπήματος έγινε στη Βεγγάζη της Λιβύης στις 3 Ιανουαρίου, που κατεστάλλει από δυνάμεις του συνταγματάρχη Καντάφη. Το πρακτορείο επικαλείται πηγές από την Τινησία, τη Ρώμη και το Λονδίνο. Ωστόσο, Λίβιος εκπρόσωπος της Λιβυκής κυβερνήσεως διέψευσε την είδηση. Εξάλλου, το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει ότι στο Χαρτούμ του Σουδάν την εβδομάδα που πέρασε έγιναν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας φοιτητής και να τραυματιστούν δύο άλλοι. Το πρακτορείο προσθέτει ότι οι δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας με την υποστήριξη τεθωρακισμένων έχουν περικυκλώσει το πανεπιστήμιο της πόλης, ενώ τα περισσότερα σχολεία παραμένουν το Σάββατο κλειστά. Σουδανοί επίσημοι δήλωσαν ότι τα επεισόδια υποκίνησαν αριστεροί φοιτητές. Τηλεγράφημα του Ρόιτερ από την Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Ρόναλντ Ρίγκαν, εξουσιοδότησε σήμερα τον κύριο Χέγκ να αντικαταστήσει τον υφυπουργό εξωτερικών για οικονομικές υποθέσεις, κ. Μάιερ Ράσις, επειδή αγνόησε σύστασή του να υποβάλει παραίτηση. Η Ιταλική αστυνομία πιστεύει ότι κατάφερε σοβαρό πλήγμα σε ερυθρές ταξιαρχίες με τη σύλληψη του Τζοβάνι Σεντζάνι, καθηγητή της εγκληματολογίας στην Φλωρεντία, που θεωρείται ένα από τα δυναμικά στελέχη της παράνομης αυτής οργάνωσης. Η αστυνομία πιστεύει επίσης ότι έκανε ταυτόχρονα ένα βήμα προόδου στην υπόθεση της απαγωγής του Αμερικανού στρατηγού James Lee Dozier. Εκτός από τη σύλληψη του Σεντζάνι, η αστυνομία βρήκε σε κρυσφύγητο των ερυθρών ταξιαρχείων σημαντικές ποσότητες οπλισμού και φακέλους με στοιχεία για προσωπικότητες της πολιτικής και οικονομικής ζωής της Ιταλίας. Απόπειρα δολοφονίας έγινε στην Τεχεράνη κατά του Μοχάμεντ Χαμενεΐ, αδελφού του Πέρση Πρόεδρου. Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι δύο σωματοφυλακές του σκοτώθηκαν από τους δράστες που τράπηκαν σε φυγή. Όπως είπε αργότερα ο Χαμενεΐ, η απόπειρα εναντίον του έγινε από 5 μασκοφόρους. Μια βόμβα εξεράγει στα γραφεία της Ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας El Al στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκε ένας περαστικός και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα διπλανά γραφεία της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, καθώς και σε γύρω πολυκατοικίες. Τρεις βόμβες εξεράγησαν σήμερα το βράδυ στο κέντρο του Παρισιού, προκαλώντας μόνο σημαντικές υλικές ζημιές. Οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί στα γραφεία μιας ασφαλιστικής και δύο τεχνικών εταιρείων. Μέχρι τη στιγμή αυτή, σύμφωνα με πηγές αστυνομίας, κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις. Ο ισχυρός άνδρας της κυβέρνησης της Μαλαισίας, υπουργός των εξωτερικών Γαζάλι Σαφιέ, σκοτώθηκε σήμερα σε αεροπορικό δυστύχημα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Γουατεμάλας, βρέθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Σαν Μάρκος τα πτώματα 50 ατόμων που είχαν απαχθεί πριν 7 μέρες από τρομοκράτες. Τα πτώματα είχαν φανερά σημάδια βασανιστήριων. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο λίγες νεφώσεις. Στη βορειοδυτική Ελλάδα οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες και ίσως βρέξει. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 12 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις στο απογευματινό μας δελτίο αύριο. Καλή σας νύχτα. Thank you.